εισάγει για την Αμερική, γιατί να μην εισάγει για την Ελλάδα. Και εκ του νόμου πρέπει όλα να τα πάρει πρώτα από την Ελλάδα και αφού δεν τη φτάσουν τα ελληνικά, τότε να παίρνει. Όταν εξάγουμε λοιπόν στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Σουηδία, στην Νορβηγία 6 εκατομμύρια τόνου σόγια, τι λεφτά θα κερδίζαμε. Και θα δουλεύανε με τα υποπροϊόντα τη σόγια πόσε βιομηχανίε τη Ελλάδο. Ούτε ανεργία θα υπήρχε αυτή, όλη η Ελλάδα είναι άνεργο. Ο Έλληνα, ο ένα δαγκώνει τον άλλον. Όλοι οι Έλληνε έχουν γίνει μικροκαταστηματάρχε, εισάγουν από εδώ, από εκεί και μικρομάγαζα. Έχουν κάτι μικρομάγαζα εκεί στην Ελλάδα. Η Αθήνα είναι ένα μικρομάγαζο. Δεν υπάρχουν τεράστιε βιομηχανίε. Και αν θέλετε να κάνουμε μια άλλη εκπομπή, πούμε για την ενέργεια. Να δείτε εκεί τι ελλείμματα έχει η χώρα. Το συμπέρασμα είναι λοιπόν ότι αν ο κ. Σιμίτης δώσει μια εντολή να γίνει όλη η Ελλάδα αρδευτική, θα σα πω φερπίν με τον αξιό. Να τα σύνορα. Και εδώ είναι ο αξιό. Εάν ξεκινήσει ένα κανάλι περιμετρικό, ζικ-ζακ μέσα στον κάμπο, εκεί τεπάνω, ο οποίο είναι όλο καιρικό, και ακολουθήσει όμω και ένα καλώδιο τη ΔΕΗ, ώστε ο Γιώργο να παίρνει ρεύμα να ποτίζει, και είναι 14 δραχμέ η κιλοβατόρα, και όχι 32 που την πληρώνετε εσεί, άλλη απάτη τη Ελλάδα αυτή. Λέει το Σύνταγμα, όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Ποια διαφορά έχετε εσείς με τον αγρότη, με τον Γεωργό? Δεν είσαστε Έλληνες πολίτες? Γιατί εσείς πληρώνετε 32 δραχμές και ο αγρότης πληρώνει 14? Πού η διαφορά? Όταν το κόστος είναι 10-11, το πολύ. Αλλά η Πεσσινία πληρώνει 8 και πληρώνει παλιά 3. Γιατί? Παρένθεση κάνω. Αν θέλετε να κάνουμε εκπομπή ειδική για την Πεσσινία. Μεγαλύτερη απάτη από την υπόθεση Πεσσινία δεν υπάρχει. Το οξύδιο, το σιδήριο, η Πεσσινέ το ρίχνει στη θάλασσα. Και εγώ αγανακτώ. Και ποιος, ποια κυβέρνηση έχει πει, Ελλάδα, ωραία, ποιος σου έδωσε το δικαίωμα? Αλλά η Ελλάδα δεν το κάνει στα ίσα. Έπρεπε να βγάλει ένα νόμο και να πει ότι κανένα υποπροϊόν δεν πετάγεται αν δεν γίνει μια μελέτη να αποδείξει ότι δεν είναι χρήσιμο. Οξύδιο του σιδήρου δεν είναι χρήσιμο. Οξύδιο του σιδήρου δεν είναι χρήσιμο. Όλα τα μήνυα τη Ελλάδο είναι από οξύδιο του σιδήρου. Θέλει πια πυρόληση μονοτύπατα να φύγουν τα κρυσταλλικά νερά. Είναι αλεσμένο και γίνεται πρώτη τάξη. Αυτά τα έχω κάνει ώρα που σα λέω. Έκλεισε η παρένθεση. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι αν ο κύριος Σιμίτης δώσει αυτή την εντολή, στάρια, τα οποία πρέπει να βάλουμε το Φεβρουάριο μήνα όμως. Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. 5 μήνες. Τι το θέλουμε νωρίτερα? 4 μήνες θέλει. Και Μάρτιο μπορεί να τα βάλει στα στάρια. Όταν λοιπόν θερήσει τον Ιούνιο, μένει. Ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, ο Σεπτέμβριος, 3 μήνες. Και Οκτώβριος, 4 μήνες. Σόγια, η καλαμπόκι. Μετά μένει Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 4 μήνες. Πατάτες. Όταν η Ελλάδα κάνει δύο παραγωγές ακόμα, κύριε Χούντα, προσέξτε τι σημαίνει αυτό. Και βάλετε το λιγότερο, σας λέω, 300-400 κιλά το στρέμμα, έχετε 7 εκατομμύρια τόνους νέο προϊόν, αγροτικό προϊόν, γιατί μία καλλιέργεια. Και 7 εκατομμύρια τόνους στην άλλη καριέρα, 14 εκατομμύρια τόνους. Όταν το φορτηγό παίρνει 25 τόνους, στους 1.000 τόνους θέλετε 40 φορτηγά. Και στο 1 εκατομμύριο τόνους θέλετε 40.000 φορτηγά. Οδηγός και βοηθός είναι 2, 80.000 άνθρωποι. 4, 8, 32, 320.000 άνθρωποι είναι μόνον από μεταφορά 1.000.000 εκατομμύριου τόνων. Και έχουμε 14 εκατομμύρια τόνους. 6 μήνες το χρόνο τα φορτηγά θα κουβαλάνε την πρώτη ύλη του Γεωργού. Αλλά όταν αυτό το αλέσετε, Φερρυπίν, το θέλετε και κάνετε αλεύρι, έχετε άλλα φορτηγά. Και όταν το αλεύρι γίνει ψωμί, έχετε άλλα φορτηγά. Προσέξτε τώρα τι σημαίνει αυτό. Θα το πάω στη χειρότερη παραγωγή, το στάρι, 60 δραχμές το κιλό. Όταν το αλέσει και το κάνει αλεύρι, θα είναι 80-90 100 δραχμές το κιλό. Και όταν το κάνει ψωμί, είναι 280 δραχμές το κιλό. Δηλαδή 4 φορές απάνω, 4-6-24, λιγότερο από 4 φορές, 4 φορές, περισσότερο από 4 φορές, 4 φορές λίγο. Έχουμε λοιπόν 7 εκατομμύρια τόνους προς 60 ραχμές πρωτογενής παραγωγή, 6-7-42, 420 δισεκατομμύρια δραχμές από την πρωτογενή παραγωγή. Επί 4 που είναι στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής, 1.750.800-3 εκατομμύρια. Όχι, δισεκατομμύρια. 420 δισεκατομμύρια είναι πρωτογενής παραγωγή. Επί 4, όταν υπολαπλασιάζει 400 δισεκατομμύρια επί 4, δίσουμε 3 σου κάνει. Ένα λέω 3. Α, ένα 3, 750 δις. Ναι. Μάλιστα. Είπατε 3. 753 είπατε. Όχι. Ένα 3, 750 δις. Παρεξήγησε τα λεγόμενα. Πάμε. Και η δεύτερη παραγωγή.
σχεδίο 4. 4-5. 3 εκατομμύρια αυξάνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Εάν βάλετε δε τους ανθρώπους που θα δουλέψουν, δεν φτάνουν οι Έλληνες. Όχι άνεργο θα υπήρχε. Θα ψάχνετε έναν άνεργο με τον τουφέκι να τον βρείτε. Και ράζετε 10 φορές σε Ελβετία. Και ασχολούνται σήμερα όλες οι κυβερνήσεις. Εγώ, ξέρετε, είμαι και ονομαρχιακός σύμβουλος, να πούμε την ουσία. Ξέρετε με τι ασχολείται η νομαρχία. Να εγκρίνει τις δαπάνες πώς τα νοσοκομεία θα αγοράσουν κοτόπουλα, ζαρζαβατικά και κρέας. Το Υπουργείο πληρώνει, το νοσοκομείο αγοράζει, εμείς εγκρίνουμε. Τέτοια μπουρδολογία, τέτοια αν θέλετε αοριστία και τέτοια, δεν μπορώ να καταλάβω, συζητάμε με τις ώρες ανύπαρκτα πράγματα. Ενώ, αν πάμε στην ουσία, οι Γερμανοί προσπαθήσαν να βάλουν μουριές να φυτρώσουν στη Γερμανία και οι μουριές δεν εφύτρωσαν. Πώς το είπατε αυτό στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, τι κάνετε εσείς? Συζητάμε άκρηστα πράγματα. Δηλαδή το νοσοκομείο που έχει και γιατρούς δεν μπορεί να ελέγξει τα τρόφιμα που παίρνει. Πρέπει να τα ελέγχουμε εμείς. Θεωρητικά δηλαδή. Τι ελέγχετε εσείς? Τίποτα. Μπορείς. Κάνουμε προσφορές. Ζητάμε προσφορές εμείς και εγκρίνουμε και τα παίρνουν τα νοσοκομεία τα τρόφιμα. Γιατί δεν ξέρετε το νοσοκομείο τα πάρει κατά. Έλατε. Αυτό ρωτάω κι εγώ. Εσάς ρωτάω. Αυτό είναι δουλειά της Νομαρχίας. Αυτή η δουλειά κάνετε. Ναι. Μπορείς. Αυτή είναι η δουλειά σας. Αυτή η δουλειά μας. Ναι. Εγκρίνουμε κοντήλια τα οποία πληρώνουν άλλοι. Τίποτα άλλο δεν κάνετε. Τίποτα άλλο δεν κάνετε. Αυτό είναι το έργο δηλαδή της Νομαρχίας. Δηλαδή τρίχες, καταρρές και ξαυγά με λάτα. Με λάτα. Ναι, με λάτα. Αν θέλετε σκληρά, σκληρά. Αλλά πάω στην ουσία του πράγματος. Πώς θα βλέπατε η Ελλάδα να μην έχει κανένα άνεργο? Πολύ σημαντικό.